εδώ. Οπότε λέμε τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενη που έχω μαζί μου και την Κάλτια Αμπουσιώτη και την Βάση Βαρουδάκη, που είναι μουσική και θα συνοδεύσουν το παραμύθι. Και ο Πασχάλης Μερμικάκης που κάνει το Face Painter, είναι ηθοποιός. Και φυσικά να ευχαριστήσω και τη Γιάννα Στρούτση, την εικονογράφο που έκανε αυτή την υπέροχη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Με γαλάζια σκουρά μαλλιά και φύσια μεγάλα μάτια.
ένα από αυτά την άπαξε και την κάτσανε μαζί πάνω από τη θάλασσα. Υπό την οδέλα, ήρθε ένα όνειρο. Εκεί, μικροκαμωμένα κορίτσια με ουρά γάντας, έλειωσαν χρυσά δοντάρια και τραγουδούσαν κάτι περίεργους ύμνους που εμπέλα δεν καταλάβαινε, αλλά ηχούσαν σαν ουράνιες μελωδίες. Μερτζίκους του κουσκουάρια, λίπρις φόκους λόγους. Μερτζίκους του κουσκουάρια, λίπρις φόκους λόγους. Τέμπορα τέρας, μόρα τους βέλους συμβίβους. Ομοπομιτάλληλες, ημορτάλες. Κοτσεμάτους, σαρωσέλους, σαραπέα, μπαρέτα. Πήραν την κόκκινη ομπρέλα και την έδιναν η μία στην άλλη, παίζοντας χαρούμενα και ποζάροντας όλη την ώρα μπροστά σε καθρέφτες και χοροπηδούσαν γύρω τους. Ύστερα, οδήγησαν την ομπρέλα στην αγκαλιά της Αφροδίτης. Καλώς ήρθες, μικρή μου ομπρέλα. Καλησπέρα. Μα πού είμαι? Μέσα στον πίνακα του Σάντρου Μποτιτσέλη, του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης. Απάντησαν δύο φτερωτοί άγγελοι, που αργότερα έμαθε ότι ήταν η θεή του Ανέμου. Πώς μένεις εσύ εδώ πέρα? Ρώτησε ταραγμένη μια όμορφη κοκκινομάνα που θύμισε νεράιδα. Αργότερα έμαθε ότι ονομαζόταν Ώρα και ήταν μία από τις θεότητες του καιρού και του χρόνου. Ήταν η πρώτη που ποδέχτηκε την Αφροδίτη όταν βγήκε από το νερό και αντίκρισε για πρώτη φορά τον κόσμο. Εγώ την κάλεσα, απάντησε η Αφροδίτη. Η Ώρα αντάλλαξε τρομοκρατημένα βλέμματα με τους θεούς του Ανέμου. Αχ, πάλι κάνει τα δικά της, Αφροδίτη. Δεν ακούει κανέναν. Τι θα κάνουμε με αυτήν? Είπε ο Ζέφυρος, ένας από τους θεούς του Ανέμου. Ναι, λοιπόν, βαρέθηκα. Τόσους αιώνες μαζί σας εδώ, όλα τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να κάνω καινούριους φίλους, να γνωρίσω και άλλους κόσμους, να μάθω τι γίνεται έξω από αυτό το πίνακα που είμαι κλεισμένη. Αλλά το μάτι που θέλει, αλλημονόμαστε. Είναι ικανός να καταστρέψει όλο το πίνακα, μόνο και μόνο για να μας τιμωρήσει. Ξέρεις πώς γίνεται όταν θυμώνει. Αποκρίθηκε η Ώρα. Α, αποκλείεται. Είναι πολύ ερωτευμένος μαζί μου για να κάνει κάτι τέτοιο. Μα ποιος είναι αυτός από τη Τσέλη που φοβάται τόσο? Είναι ο ζωγράφος του πίνακα, όπως σου είπα. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν του αρέσουν οι ξαφνικές επισκέψεις. Κάθε ζωγράφος έχει αποφασίσει όταν φεύγει από τη ζωή να ζει για πάντα μέσα σε ένα πινακάκι. Εκείνο που αγαπάει περισσότερο. Και η γέννηση της Αφροδίτης είναι ο αγαπημένος του. Ο Μποτιτσέλη είναι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτόν. Θέλεις να σου πω την ιστορία του? Άκου λοιπόν πώς έγινε. Αποτέλεσε το σύμβολο της ομορφιάς και της αγωνίας.
πίνακα λοιπόν που βλέπεις, η θεά Αφροδίτη αναδύεται από το νερό, μέσα σε ένα όστρακο που φυσάμε εγώ και ο Ζέφυρος. Και η Όρη αποδέχεται στη στεριά κάπου στο νησί της Κύπρου την Αφροδίτη και την δίνει με ένα μανδύα για να σε σταθεί. Αυτή είμαι εγώ μικρή, περίεργη ομπρέλα. Πετάχτηκε ολοπερηφάνεια η ώρα. Πολύ ωραία ιστορία. Η πεθαγωμένη ομπρέλα. Μου αρέσει πολύ εδώ. Μήπως θα μπορούσα να μείνω μαζί σας. Μα φυσικά καλή μου. Χαρά μου είναι να έχω μια νέα φίλη. Παπό, είσαστε αλήθεια πολύ όμορφη. Μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Μην ενθουσιάζεις από τα λόγια της Αφροδίτης. Της αρέσει να έχει καινούργιους θαυμαστές και να εκνευρίζει το που ξέρει, αλλά ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ και της βάζουμε μυαλό. Δηλαδή, δεν θα με αφήσετε να μείνω. Ούτε για αστείο. Αχ, σας παρακαλώ, βρείτε έναν τρόπο να με κρατήσετε. Είπε σαν χωριμένη κόκκινη ομπρέλα. Όλοι που είμαστε. Δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει με το πίνακα. Δεν μη χαζεύει. Φύγε. Έλα, χαλά την ισορροπία του. Φώναξαν όλοι με μια φωνή. Η κόκκινη ομπρέλα κάτι ετοιμάστηκε να πει, αλλά δεν πρόλαβε. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το κλικ από το κλειδί της πόρτας. Ήταν ο φύλακας που ήρθε πάλι στην πλάτη του. Είχε ήδη ξημερώσει. Ο φύλακας μπήκε μέσα και έλεγξε τους πίνακες του μουσείου. Όλα ήταν στη θέση τους. Κάτι όμως είχε αλλάξει. Το κοχύλι από το οποίο έγινε αντιόμενη Αφροδίτη ήταν κόκκινο σαν αναποδογυρισμένο βρέλα. Το βράδυ, ποιος ξέρει πού άλλο θα ταξιδέψει. Αριστερά και δεξιά. Α, εδώ είναι ο πίνακας. Ωραία, το βλέπω. Είστε.
Ποια είναι αυτή εδώ. Ποια. Λιώρα. Ένα κοινωνικό. Τι ήταν η Αφροδίτη, ήταν η Αφροδίτη. Θεά! Θεά! Αυτά με τα θεά τα ξέρουμε. Θεά! Ωραία. Και τελικά ο Πέλε τι ήθελε να κάνει, ήθελε να μην βραχεί, να μην είχε βάσει προοδοτή. Τι ήθελε να κάνει, δεν καταλάβαμε. Πού να μείνει? Να μείνει για πάντα στον πίνακα. Να μείνει στον πίνακα για πάντα. Αλλά πριν πού ήταν? Καλά, εσύ είσαι. Ποιο παιδάκι να μας πει καταρχάς που θα ήθελε να... Αν μπορείς να πεις ένα πίνακα ή σε μια ζωγραφιά που θα ήθελε να πει. Ποιο παιδάκι θα μας πει, για ποιος όνομά σου. Μια τρίαινα! Μπράβο, κύριο Φρέντα!
θα ήθελε να πεις ένα πίνακα της μαμάς της, έτσι. Όχι, ωραία, δεν πειράζει, δεν έχεις μόνος. Του Απόλλωνα. Σου αρέσει, έτσι. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, κύριο πρόεδρο. Ποιος ξέρει να μου πει, ας πούμε, αυτός ο πίνακας του Μποντιτσέλη, βγαίνει σε πολύ, σε ποιο μουσείο βρίσκεται, σε ποια πόλη. Ξέρετε να μου πείτε, ποιο, πού βρίσκεται. Όχι, η Ακρόπολη δεν είναι, αλλά είναι στο Λούκρο. Ναι, όχι, πού είναι, ποιος ξέρει. Στο Μουσείο Φίτζιν, πώς είναι. Πού είναι, στο Μουσείο Φίτζιν, αλλά το Μουσείο Φίτζιν πού είναι, ξέρετε σε ποια πόλη είναι. Στην Φλωρεντία. Από πού είναι η εισοδοτήση από εδώ πέρα. Δεν θα ξεκινήσω. Και από εδώ είναι.
Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά προσέξτε να μην πέσετε πάνω σε την κόρη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.